Έρχεται το Dancing with the Stars, το πολυανομενόμενο σόου. Το έχουμε δει, το έχουμε απολαύσει, έτσι. Περιμένουμε να αρχίσει στο τέλος του μήνα ή στις αρχές του επόμενου. Ποιος θα παρουσιάσει όμως το Dancing with the Stars? Ιδού η απορία. Τα πλάνα που βλέπετε στις οθόνες σας είναι από παλαιότερο Dancing with the Stars. Βλέπουμε την Κατερίνα Στυπούδη και την Ευαγγελία Ραβανή, όπου δεν ξεχνιέται φυσικά. Θυμάστε όλοι αυτόν τον χορό. Έχει μείνει στην ιστορία. Και στην ιστορία και στη συνείδηση πολλών ανδρών. Θα δούμε και σε λίγο έτσι τα δύο πίστια που έρχονται. Αλλά και γυναικών και ανδρών. Τι γίνεται τώρα λοιπόν? Η Ευαγγελία Ραβανή, που τότε κουνούσε τα οπίστια τη τόσο ωραία στο Dancing with the Stars, είναι πάρα πολύ κοντά στο να είναι η παρουσιάστρια του σόου για φέτος. Ωραία. Πόσο πάρα πολύ κοντά? Είναι πάρα πολύ κοντά. Οι συζητήσεις είναι πάρα πολύ προχωρημένες. Δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά είναι ένα βήμα πριν πει το ναι και συμφωνήσει με τον Αντένα για να παρουσιάσει το σόου η Ευαγγελία Ραβανή. Θα τη πηγαίνει, παιδιά, πολύ. Κώστα, νομίζω είναι η χρονιά τη. Ναι, όντως. Είχαν γίνει αρκετές συζητήσεις. Ναι. Είχαν γίνει προτάσεις σε πάρα πολλά πρόσωπα καταρχάς για να παρουσιάσουν το Dancing with the Stars, γιατί είναι ένα project που το στηρίζει ο σταθμός και ήθελε πάρα πολύ να πάνε όλα καλά. Αλλά η Αραβανή, νομίζω, τα πήγε πάρα πολύ καλά στο My Style Rocks. Ελέο Ραμόνας όμως, να το πούμε αυτό, παιδιά. Δηλαδή πρέπει να ανάβουν κεράκι στη Ραμόνα. Γιατί θυμάστε, το My Style Rocks ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα. Και με το που γνωρίσαμε τη Ραμόνα, άρχισε να παίρνει τα πάνω του. Θέλει λίγο χρόνο όμως, έτσι δεν είναι? Θέλει λίγο χρόνο, αλλά θέλει και μια Ραμόνα. Όχι, λέω ότι τα πήγε καλά στην παρουσίαση. Τα πήγε πολύ καλά. Ξεκίνησε και από το X Factor. Εγώ πιστεύω, επειδή αυτά είναι concepts γενικά, είναι πολύ διαφορετικό πράγμα να παρουσιάζεις μια live εκπομπή που είναι ποικίλου περιεχομένου, δηλαδή είτε είναι ενημέρωση είτε είναι ψυχαγωγές, και πολύ διαφορετικά να υπηρετείς ένα concept. Δηλαδή το concept είναι ένα format, και νομίζω ότι η Ευαγγελία σε αυτό τουλάχιστον έδωσε εξετάσεις και πέτυχε στο format. Δεν την έχω δει την Ευαγγελία σε ένα concept καθημερινό όπως θα μπορούσε να είναι, αλλά σε αυτό το format που υπηρέτησε το έκανε μια χαρά. Και έκανε αργά και σταθερά βήματα αυτή η κοπέλα. Δηλαδή δεν εκτοξεύτηκε από όλα. Και έκανε και ένα διάλειμμα. Ένα διάστημα. Έχει πολλά χρόνια στην τηλεόραση, παιδιά, Ευαγγελία. Ήταν και μαζί μας την Ευαγγελία. Εμένα το ξέρω, το έχω πει αρκετές φορές και δημοσίως μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ και εξωτερικά. Και θεωρώ ότι είναι τόσο όσο. Μα είναι μια λαμπερή κοπέλα η οποία μπορεί να υπηρετήσει πάρα πολύ το λαμπερό σόου. Έτσι, δηλαδή. Και ξέρετε ποια άλλη μου αρέσει πολύ? Ποια? Πώς τη λένε? Που τα έχει με τον Τανιμανίδη. Ναι, η Χριστίνα Πόμπα. Χριστίνα Πόμπα. Γιατί μου αρέσει? Μπομπα. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σύγχρονο κορίτσι. Είναι πολύ του σήμερα. Δεν θα πω μοντέρνο. Αλλά είναι μια ωραία κανονική κοπέλα του σήμερα. Πολύ, πολύ όμορφη όμως, ε. Και κανονική μου αρέσει. Είναι η κοπέλα του Σάκη Πανημαρχείου. Ωραία ιδέα έδωσε σε όλου όσου ακούνε. Τι εννοεί? Γενικά. Θα γίνουν και άλλα ραντεβού. Η Χριστίνα δεν είναι παρουσιάστρια. Δεν είναι, όχι, αλλά θα μπορούσε να δοκιμαστεί. Γιατί όχι? Δεν μπορούσε να δούμε σε κάτι. Ούτε μόνο εδώ τώρα. Είναι πολύ όμορφη. Ωραία κορίτσι είναι τώρα. Και είναι ωραίο που είναι και το, η ηλικία παίζει ναι, όλο. Ναι, ναι. Και οι προκάτοχοι ήταν ωραίες κοπέλες. Η Δούκισσα και η Ζέτα. Εντάξει, η Δούκισσα είναι. Θα γίνει μανούλα. Στον έκτο έβδομο μήνα, αν δεν κάνω λάθος τώρα. Και αυτό θα είχε ενδιαφέρον πάλι. Εμένα θα μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια, ως εικόνα. Και η Ζέτα, η οποία όμως θα παρουσιάσει το σόου με τον Sunday Live. Έτσι λένε, ναι, κάθε Κυριακή. Επειδή εγώ επίσημη ενημέρωση από το κανάλι δεν έχω για κάτι. Αλήθεια σας λέω. Θα γίνει αυτό το σόου. Έχει γίνει, ναι, ναι. Όχι, ανακοίνωση δεν έχει γίνει. Επίσημα. Προχωράει, από ό,τι ξέρουμε. Ο Μουτσινάς μίλησε κάπου, νομίζω ότι μίλησε στα αποκαλυπτικά, δεν είμαι και σίγουρος. Και είπε ότι προχωράμε κανονικά, ότι ξεκινάμε. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάντως μπορεί η Δούκισσα ως έγκυος να μην είναι στο Dancing with the Stars. Θα έχουμε όλοι όμως άλλη έγκυος στο Dancing with the Stars. Ποια? Την Ελεονόρα Μελέτη. Mm. Στην Κριτική Επιτροπή. Στην Κριτική Επιτροπή. Η Ελεονόρα και αυτή, ενώ συμμετείχε στο Dancing with the Stars, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Θα τη δούμε καλά αυτή τη φορά από τη θέση του Κριτή. Και βλέπουμε λοιπόν ότι η Κριτική Επιτροπή του Dancing with the Stars θα απαρτίζεται από τους. Την Ελεονόρα Μελέτη, η οποία είναι σίγουρη, έχει πει το ναι. Εντάξει, έχει μεγάλη εμπειρία στην τηλεόραση η Ελεονόρα. Έχει στην τηλεόραση και στο χορό και ξέρει και το show πάρα πολύ καλά. Και ήταν και πολύ καλή, θυμάστε. Ήταν, είχε φτάσει με τις τελευταίες θέσεις. Ναι, παιδιά, ήταν πάρα πολύ. Επίσης σίγουρη είναι η Γκαλένα Βελίκοβα. Εντάξει, δεν χωράει, παιδί μου, η Γκαλένα δεν χρειάζεται συστάσεις. Η Βελίκοβα δεν γίνεται. Για το συγκεκριμένο show είναι ότι πρέπει. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος είναι πάρα πολύ κοντά στο να πει το ναι με την Κριτική Επιτροπή του Dancing with the Stars. Και η τέταρτη θέση έχει γίνει συζητήσεις με τον Αλέξη Κοστάλα, ο οποίος ήταν και πριν στην Επιτροπή. All time classic. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι δεν έχουμε καταλήξει ακόμα στο αν ο κύριος Κοστάλας θα είναι στην Κριτική Επιτροπή. Και αυτή τη στιγμή η τέταρτη θέση είναι κάπως κενή. Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος ήταν σε όλα. Ήταν σε όλα τα Dancing ο Κωνσταλάς. Ήταν σε όλα. Ήταν σε όλα. Ωραία, εάν η τέταρτη θέση είναι ακόμα ψιλοκενή, ναι, ποιο προτείνετε? Εμείς. Α, μεγάλη τώρα ερώτηση. Μας εκπαιδεύσεις τώρα, περίμενα.
Γιατί θα μπορούσε να είναι, είχαμε δει και τη Δανδουλάκη, ας πούμε. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Ήταν η Δανδουλάκη. Αυτό λέει, είχαμε δει τη Δανδουλάκη. Θα μπορούσε να είναι και ο Μεταξόπλος που τα πήγε πολύ καλά στο σοου χορού. Να πούμε κάποιον που δεν έχει ξαναπάει. Εγώ θα ήθελα μια πολύ λαμπερή παρουσία που. Τι. Μία θα έπρεπε να ήτανε. Ποια? Παιδιά, ξεχνάτε εύκολα. Τόσο συνεχίζει. Ευγενία Μανολίδου. Όχι. Ποια? Τόσο παράπονα. Όχι, Μαρία Ιωαννίδου. Συγγνώμη. Παιδιά, θα μ' άρεσε η Ιωαννίδου. Δεν θα έπρεπε να είναι η Μαρία Ιωαννίδου. Ξέρεις την έχουμε φιλοξενήσει. Δηλαδή, μόνο εμείς την έχουμε φιλοξενήσει 10 φορές που να λέει η γυναίκα, γιατί δεν μου κάνουν μια πρόταση να πάω. Μα ήταν χωρίς. Και την προσπερνάτε έτσι, ούτε σας έρχεται στο μυαλό. Είδες πως ξεχνάμε καμιά φορά.